θα το πω και θα σου πω καλησπέρα για ακόμα μια φορά. Αλεξάνδρ Δετζή εδώ. Χτίζουμε την ομάδα, παιδιά. Χτίζουμε την ομάδα και είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει βγει δεύτερο Icon Pack 87 Max με κάποια pools και κάποια πράγματα, κάποιες ανανεώσεις. Θα τα δείτε τα pools. Θα δείτε τι έχω τύχει στα rewards της Κυριακής. Θα τα έχω βάλει. Πιθανότατα να δείτε και τα pools, τα μεγάλα, τα καλύτερα, τα πολλά. Πώς έχει γίνει και η ομάδα μας από εδώ και εξής. Πάμε να δούμε. Και τώρα εσύ μου λες ότι δεν ξέρεις την ενέμπα, ε. Άντε βρε Πινόκιο, πρόσεξε μην βγάλεις κανένα μάτι με τη μύτη. Χρησιμοποίησε το link κάτω στην περιγραφή για οποιοδήποτε παιχνίδι θέλεις να πάρεις. Θα ανοίξουμε κάποια πακέτα, τα έχω δει τα πακέτα, θα βλέπετε αυτό είναι της πικάς. Το πρώτο pool δεν είναι και τόσο καλό. Από μια ισπανική ομάδα, La Liga, ο Rodriguez. Πάμε στο δεύτερο από Ισπανία πάλι, CM. Πάλι από τη Λάτσιο τώρα όμως. Δεν ήταν κάτι, ήταν τα πακέτα, τα rewards που είχα μαζί με κάποια άλλα από τα objectives που έχω κάνει κτλ. Ήταν premium, Ιταλία, όχι, CB, πάμε παρακάτω. Ήταν τα squad battle rewards, συν τα objectives που είχα κάνει και συν κάποια από τα όλα τα πακέτα. Γενικά έχει πάρα πολλά πακέτα που δίνει το EA. Πάμε στο Prime Gold Players Pack. Ολλανδία, CB, Liverpool. Ένας και μοναδικός Van Dijk. Απίστευτη καρτάρα, ίσως ο καλύτερος αμυντικός από χρυσές κάρτες που μπορείς να πάρεις. Πάει γύρω στα 200 χιλιάρικα. Δυστυχώς ήταν αντρέ, αλλά First Owner Van Dijk, την Κυριακή το βράδυ έγιναν αυτά. Πάει, δεν είχαμε τίποτα από πίσω. Είναι γύρω στα 200 χιλιάρικα, 190 κάτι, εκεί, 199, 198, εκεί. Συνεχίζουμε το pack opening. Πάλι Ισπανία, πολύ ισπανική σημαία φέτος στο EAFC 24. Έχουμε τον Μάρκος Ιωρέντε, ο οποίος τον έχω duplicate, οπότε θα πάει για πούλημα. Jumbo Players, Jumbo Rare Players Pack, μεγάλο πακέτο. Goalkeeper, Juve, μεγάλο high rated κάρτα και αυτή. Γενικά η goalkeeper από μεγάλες ομάδες είναι αρκετά μεγάλα rated, είναι 86, ο Σνιέζνη. Βοήθησε σε SBC αυτός, θα δείτε πιο μετά θα δείτε που βοήθησε. Και Κουλιμπαλί από πίσω, 84, κάποιοι 84, Megapack. Γαλλία, CB, Βαράν, τι είχαμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά τώρα είχαμε μια τύπησα από τον Παρίσι. Κομπλέ. Συνεχίζουμε, το πακόμενο δεν τελειώνει εδώ, Rare Megapack. Δεν έχουμε δει ακόμα flares, τα οποία να μας δίνουν κάτι από Icon. Manchester United. United είναι ο Μαρτίνες, 84 κάρτα. Μια χαρά φοντεράκι, βοήθησε πάρα πολύ στα SBCs, παιδιά. Τα 83 plus βοηθάνε πάρα πολύ στα SBCs. Ακόμα μια Ισπανία σε CDM από Ατλέτικο. Το περνάμε, είναι ο Κόκε, Κίκο Κόκε. Νομίζω μαζί με Λουκάκο από πίσω. 82 plus Αλγερία, δεν είναι ο Μαρές, Μαχρές. 86 στην Αλφιλάλ που παίζει. Είναι ο Μπενασέρ, 84 κάρτα. Οκ, φοντεράκι είναι γι' αυτός. Προχωράμε. 82 πλάσια επί 2. Ακόμα ένα 82 επί 2. Κροατία. Δεν ήταν ο CM, δεν είναι ο Μόντριτς, είναι ο Αλ Νάσερ. Είναι ο Μπρόζοβιτς, 83. Και αυτός έφυγε σε SBC. Ό,τι βλέπετε έχει φύγει σε SBC, θα δείτε παρακάτω. Και τώρα πάμε 83 επί 2. Τελευταίο 83x2, Ισπανός, CB, από Al Nassr και αυτός, νομίζω είναι ο, ναι, ο Λαπόρτ, 85 Λαπόρτ, τίμιος 85, φοντεράκι δυνατό και αυτός. Έχουμε ακόμα 3 πακέτα, 2 αντρέ και 1 αντρέ, 3 rare players pack, μας πληρώσανε στα προηγούμενα, τώρα CM όμως, Ισπανία από Παρί, δεν είναι νομίζω, δεν έχουμε κάποιον από το Παριζιάνο, είναι ο Κάρλος Σόλερ. Και πάμε τα 2 τα τρέτα πακέτα, τα οποία ήταν τα rewards από τα SBC, από τα SBC, από το πέρα, από τα rewards. Έχουμε right winger, είναι τα rewards από το squad battles, elite 2 βγήκαμε. Δεν βγήκαμε elite 1, δεν το παλεύω για elite 1, κάνουμε κουεστάκια μαζί με τα SBC και πάμε το rare players pack. Κροατία, TM, Modric, Real Madrid, αλλά... double walkout και από πίσω του είναι ένας κύριος, ο Black.
ισπανικό goalkeeper. Μια χαρά, ταιριάζει στην ομάδα απίστευτα. Θα δείτε πώς έγινε η ομάδα πριν από το επόμενο pack opening, γιατί είχαμε σήμερα Van Dijk και Oblak. Αυτά είναι δύο μεγάλα upgrades. Από πίσω είχαμε μια κάποια να η ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές, Van Dijk, Oblak, και θέλουμε κάποιες άλλες κάρτες. Είμαστε για το Team of the Week SBC. Θέλουμε ένα Team of the Week, μια Team of the Week κάρτα. Πάμε να το δώσουμε και αυτό claim και ένα pick για το Team of the Week, γιατί χρειαζόμαστε ένα Team of the Week πλέκτη. Μέχρι στιγμής δεν έχω δώσει καθόλου χρήματα για αυτά τα δύο. Πάμε να δούμε τι Team of the Week θα κάνουμε, τι θα τύχουμε. Θεοί του FIFA, bless me. Παλά. Wow! Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Είναι αντρέ. Είναι αντρέ. Αυτός ο παίχτης είναι αντρέ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω τύχει Van Dijk. Έχω τύχει Van Dijk. Είναι ο παίχτης που είδατε μάλλον στα βίντεο. Έχω τύχει το Van Dijk, παιδιά. Αλήθεια. Αλήθεια. Α, θα τρελαθώ. 90's Van Dijk. Inform 90's Van Dijk. 500 χιλιάρικα. Bruno Fernandes. Καμ και Παλίνια. Τι απίστευτο pick Team of the Week pick ήταν αυτό. Τι απίστευτο pick of the... Απίστευτο, απίστευτο. Πω. Φυσικά θα πάμε με Van Dijk, παιδιά. Ό,τι και να είναι, φυσικά θα πάμε με Van Dijk. Είναι upgrade για την ομαδάρα μας. Απίστευτο pool, απίστευτο pool. Δεν ξέρω τι να πω. Απίστευτο pool, απίστευτο pool. Πω. Τι πακλάκι είναι αυτό. Τι pack luck είναι αυτό. Απίστευτο pool. Το pack luck θα το ακούσουμε και θα το συνεχίσουμε. 85 και team of the week. Πάμε να κάνουμε μια 85άρα. Πάμε να κάνουμε μια 85άρα ομάδα. Πάμε. Θα το δώσουμε το πρώτο. Quest Grimaldo. Yes. Πάρα πολύ ωραία. Πήραμε και το prime mixed. Πάμε την 84 μας. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Θα το δώσω και πάμε να τα δούμε μαζί. Claim your reward small player's pack. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσουμε από τα πακέτα και θα φτάσουμε στο απίστευτο πακέτο που θα τύχουμε τα πάντα. Πάμε. Έχουμε κάποια tradables, έχουμε κάποια 10 rare. Βλέπετε, έχουμε 6-7 rare, 3 player's pack. Rare player's pack. Πάμε να τα ανοίξουμε πρώτα αυτά. Αγγλία, CM, Newcastle United. Ο Wilcock. Καλώς ήρθες Wilcock στην ομάδα. Πρέπει να σε έχω. Και πρέπει να σε έχω δώσει για SBC. Ωραία, είμαστε καλά. Φόντερ είναι αυτό. Και πάμε Κροατία. CB, όχι CM. Θα μας άρεσε ο Modric. Δεν πειράζει. Ο Σουρτάλο. Τον έχουμε το Modric tradable. Οπότε θα τον δίναμε για πώληση κατευθείαν. Επόμενος παίκτης. Οκ, 80 διάρρης, μια χαρά. 3 players pack, πάμε. Όπα. Τι είναι αυτό. Α, μαλάκα, τρόμαξα. Ρέι. Μαλάκα, τρόμαξα, νομίζω ότι είχα τα πάντα. Όπα, λεβά. Ποιος είναι αυτός. Α, όχι, Αρνάουτοβιτς. Πρώτο παρόν τρόμαξε και νομίζω ότι ήταν Λέβα. Το πικ ήταν απίστευτο. Απίστευτο πουλ. Παρή. Οκ. Καλιγκάρι. Μικρή ή μεγάλη. Καλιγκάρι. Για να δούμε, έχουμε ακόμα τρία rare gold players pack. Πορτουγκάλ. Striker. Οκ. Δεν είναι Ρονάλντο. 3 players pack. Ιταλία. Right mid. Δεν έχουμε κανένα καλό Ιταλό right mid, έτσι δεν είναι. Κανένα high rated. Ζανιόλο. Για πάμε goalkeeper. Ο τέτοιος πρέπει να είναι αυτός. Μεξικάνος. Ναι, είναι ο Τσόα. Πάμε να ανοίξουμε πρώτα gold pack. Τα trade, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Γαλλία, CM.
από Μπενφίκα, ποια είναι αυτή ρε? Ο Κοκουελίν Small Electrum Small Prime Small Electrum Players Pack με ένα Rare. Το Rare είναι Silver, μάλλον. Ναι, West Ham United Road. Ναι, το Rare είναι Silver. Ο Johnson. Και έρχεται η μεγάλη στιγμή, δύο πακέτα ακόμα για τη μεγάλη στιγμή. Πάμε και ένα πακέτο ακόμα εδώ, Ιρλανδία, CB. Από Ρώμα, δεν έχω ιδέα. Α, ο Ινδικά Prime Mix Player Pack. Για να πάμε να δούμε CM. Ο Δοντάρης, ο Βεβερούτ, Βερετούτ, Βερετούτ 32, Βερετούτ. Καλώς ήρθατε. 87 base icon player. Θέλουμε κάτι usable για την ομάδα. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο παίκτης. Θα το δούμε μαζί. Το πάτησα. Center back. Νομίζω ότι είναι καλός, αλλά έχουμε ήδη πάρα πολλούς αμυντικούς, παιδιά. Με βλέπεις ξενερωμένο γιατί έτυχα Van Dijk, μαλάκα. Compare price. Είναι καλός, είναι γύρω στα 230 χιλιάρικα η τιμή του. Μάλλον θα μπει στη θέση του King. Θέλαμε κάποιον επιθετικό. Θέλουμε επιθετικό, παιδιά. Θέλουμε επιθετικό. Δεν ήταν από το pool που περιμέναμε σαν ομάδα. Και πάμε να δούμε το club. Πάμε να δούμε το club, παιδιά. Είναι φανταστικό πώς έχει γίνει το club. Πώς θα γίνει το club. Δεν είμαι ενθουσιασμένος. Με βλέπετε, είμαι λίγο προβληματισμένος σε αντίθεση με το ενθουσιασμένος. Ο King είναι καλύτερος. Νομίζω ότι ο King, παιδιά, είναι καλύτερος. Είναι πιο ψηλός, 6-2, 6-3, όχι, δεν είναι πιο ψηλός, medium high. Playstyles, έχει τα πάντα, έχει και κεφαλιά, έχει τα πάντα, ωραία. Ο κύριος King κάνει στα 170.000. Θα τον δοκιμάσουμε και το vintage. Αυτή ήταν η εβδομάδα των αμυντικών. Τον Inform Van Dijk, παιδιά. Ο Inform Van Dijk δεν είναι ο Van Dijk ο παλιός. Δεν είναι ο Van Dijk ο απλός. Είναι ο Inform Van Dijk. Ο Oblak θα μπει στη θέση εδώ. Εδώ. Θέλουμε επιθετικό. Θέλουμε οπωσδήποτε έναν επιθετικό. Μήπως έκανα χαζομάρα και πήρε, δεν πήρα Bruno Fernandes. Αλλά όχι. Είναι πολύ μικρή διαφορά του. Παιδιά, πείτε μου στα σχόλια πώς να κάνουμε την ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τα βίντεο, για τη στήριξη. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλώς ήρθατε στο FIFA. Εγώ είμαι ο Κολόφαρδος. Τα pools είναι εδώ.